Δίπλα μου είναι ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Βασίλης Φραγκιάς. Coach, σήμερα μια νίκη μετά, μια ήττα μετά από 5 συνεχόμενες νίκες. Τι πήγε λάθος σήμερα και δεν μπορέσατε να είσαστε ανταγωνιστικοί? Κοίταξε, καταρχήν ήταν Σάββατο απόγευμα, ωραία ημέρα. Ήρθαμε μια πολύ όμορφη βόλτα στη Λάρνακα. Ωραία πόλη είναι. Σου λέει να πάμε να περάσουμε λίγο ένα ευχάριστο απόγευμα, να πιούμε τον καφέ μας και να γυρίσουμε. Εντάξει, τι να πω τώρα, η εικόνα και το σκορ τα λέει όλα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, μας έδωσε ένα πάρα πολύ καλό μάθημα. Και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν παίξουμε σαν ομάδα και ο καθένας παίζει μόνος του για τη στατιστική του, έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα που αφορά εννοείται εμένα, σαν προπονητή. Και αυτό πρέπει να λύσουμε, γιατί οι ομάδες δεν χτίζονται μέσα από δύο ούτε τρεις νίκες. Χτίζονται από τη διάρκεια και αυτό θα επιδιώξουμε να έχουμε στη συνέχεια. Τι θα πείτε στους παίχτες σας στα αποδυτηριά, διότι είναι φανερό ότι είστε εκνευρισμένος? Όχι, δεν είμαι εκνευρισμένος. Ότι σπαταλήσαμε, χάσαμε χρόνο. Δηλαδή, περάσαμε ένα απόγευμα το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο ωραίο από το να έρθουμε να παίξουμε και να παρουσιάσουμε αυτή την εικόνα που παρουσιάσαμε σήμερα. Τα υπόλοιπα είναι τα ενίκο μη εν δήμο. Αύριο έχουμε προπόνηση. Θα ετοιμαστούμε για ένα πολύ δύσκολο μάτς με το Κεραυνό Τετάρτη στο γήπεδό μας. Και που θα πρέπει να ανασυγκροτηθούμε και να επιστρέψουμε σε, τουλάχιστον στο να παίξουμε μπάσκετ. Γιατί αυτό που παίξαμε σήμερα μόνο μπάσκετ δεν ήταν. Κότσι, ευχαριστώ πολύ. Να σε αφήσω να πας και στα αποδυτήρια και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ.